όνομα, το οποίο, για το οποίο θα επιχειρηματολογήσετε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ήσασταν σε θέση, έτσι δυσκολευόσασταν λίγο. Ε, θέλετε να κάνουμε αρχή μετά όσα δήλωσε σήμερα ο κύριο Δημητριάδη. Όχι, θέλω να. εκτό αν το επιθυμείτε εσεί, θα ήθελα να κάνω αρχή με την πρόταση τη Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ. Αν αυτή είναι η πρόθεση, ασφαλώ ε, ε, είμαι στεφάν. Ούτω ή άλλω θα προκύψει έτσι παρακαλώ, στη συνέχεια. Παρακαλώ. Οπότε, αν θέλετε να, μας, να επιχειρηματολογήσετε τώρα για τον uh, κύριο Μαυρογιάννη και σχολιάζοντα να δείτε την κατεύθυνση, διαβάζω και εγώ τα σχόλια κάτω και από τι δικέ σα αναρτήσει και του κύριου Στεφάνου. Από χθε τα αναμένατε αυτά και αντιλαμβάνομαι ότι έχετε απαντήσει. Ε, να δούμε όμω και ένα tweet, ε, θα βοηθήσει στη συζήτησή μα. Ε, είναι η γραμμή από το κυβερνητικό στρατόπεδο, μπορούμε να το, να το δείξουμε. Λοιπόν, είναι του κύριου Τορναρίτη. Το έχετε δει, φαντάζομαι. Ασφάλως. Λοιπόν, το Ακέλ με την επιλογή του διαπραγματευτή Ανδρέα Μαυρογιάννη ω υποψήφιου πρόεδρο τη Δημοκρατία έδωσε ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνη στον Ιωαννιστασιάδη και τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Σα ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε. Ενότητα νίκη. Και το hashtag για τον Αβέροφ, μην ξεχνάμε. Οι συμπεριφορέ στα μέσα κοινωνική δικτύωση είναι μια έκφραση τη ελευθερία του λόγου. Uh -huh. Ο καθένα μπορεί να τοποθετηθεί όπω κρίνει. Και ο σωστό. Όταν βέβαια, γίνονται τοποθετήσει από πολιτικά κόμματα, έχουν άλλη υπόσταση και ευχαρίστω θα τα σχολιάσω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ασφαλώ και παρακολουθούμε ε, τι τάσει στην κοινωνία, εκφράζονται και μέσα από τα μέσα κοινωνική δικτύωση, αλλά δεν είναι οι μόνε τάσει στην κοινωνία. Συνομιλούμε με κοινωνικά σύνολα, συνομιλούμε με πολιτικέ δυνάμει και ανένταχτου πολίτε και φρόνουμε ότι η υποψηφιότητα του Ανδρέα Μαυρογιάννη μπορεί ακριβώ να εκφράσει ένα κοινωνικό ρεύμα, μια α, κοινωνική ανάγκη για μια αλλαγή με προοδευτικό πρόσημο. Ε, Πού το στηρίζουμε αυτό, στην μακρά ευδόκιμη πορεία του ανθρώπου, προσφέροντα τα κοινά, έχει υπηρετήσει επί σειρά προέδρων τη Κυπριακή Δημοκρατία ω διπλωμάτη καριέρα έχει καταξιωθεί να υπηρετήσει σε διεθνή φόρα περιλαμβανωμένου και του έχει θητεύσει με επιτυχία, γι' αυτό δεν το λέμε εμεί, γιατί κάποια πράγματα καταπουβολεύουν, διαγράφονται ω υφυπουργό για ευρωπαϊκά θέματα κατά τη διάρκεια τη προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τη Κυπριακή Δημοκρατία επί διακυβέρνηση Χριστόφια και αυτό ήταν ο πρώτο, ο μόνο πολιτικό διορισμό το οποίο έτυχε. Και βεβαίω η ιδιότητα του διαπραγματευτή τη ελληνοκυπριακή κοινότητα. Αν για ένα κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Δημοκρατικού Συναγερμού με μακρά θητεία στο κοινοβούλιο μπορεί να συγχυστεί. Με ένα υπουργό, με ένα πρόεδρο τη Δημοκρατία και να ταυτοποιηθεί με ένα απόλυτο τρόπο, τότε το αφήνω στην κρίση των πολιτών. Τι πολιτικέ ναι. αποφάσει τι λαμβάνουν οι προέδροι για τον Κυπριακό. Γι' αυτό επικρίναμε τον Νίκο Στασιάδη. Σε επίπεδο διακυβέρνηση τι λαμβάνουν οι υπουργοί, ο κύριο ε, Uh, στην προηγούμενη περίπτωση, ο κύριο Ανδρέα Μαυρογιάννη ήταν υπηρεσιακό διπλωμάτη μέχρι και πριν yeah. μερικού μήνε, που uh, διορίστηκε αποκλειστικά για κάποιο διάστημα ω διαπραγματευτή. Άρα, έχουμε πολλά να πούμε για τούτο το ζήτημα και για πολιτικέ συμπεριφορέ. Θα μιλήσει και ο ίδιο ο κύριο Μαυρογιάννη για αυτά τα ζητήματα. Yeah. Και για να προλάβω ένα ενδεχόμενο ερώτημα σε ό,τι αφορά στον κύριο Δημητριάδη. Είναι δικαίωμα του κ. Δημητριάδη να πάρει τι αποφάσει του, είναι και δικό μα δικαίωμα να πάρουμε τι δικέ μα. Ναι, δεν αντιλέγω, αλλά έχει κάποια, έθεσε κάποια πράγματα κάτω ο κ. Δημητριάδη. Είναι και αυτό που ρωτάνε και μέσα στα μέσα κοινωνική δικτύωση: είναι ο τρόπο με τον οποίο πληροφορούμαστε τώρα για τι απόψει των, των πολιτών και κυρίω ψηφοφόρων που θα έχετε διαβάσει και εσεί ότι είναι απογοητευμένοι από αυτή την εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που λέτε τώρα για τον διαπραγματευτή, το είπε εσύ. Ψηφοφόρων με... ή πολιτών. Τον δεν όχι. σημαίνει ότι όποιο ναι. γράφει στο δίκτυο είναι και τοποθετημένο κατά ανάγκη πολιτικά. Σωστό, ναι. Λοιπόν, ε, για το γεγονό ότι εάν διαφωνούσε, εάν ήταν διαπραγματευτή, που σημαίνει ότι ήταν τεχνοκρατικό ο ρόλος του. Αν διαφωνεί κανεί, φεύγει. Ε, είναι το επιχείρημα. Άρα συνηγορούσε, συμφωνούσε με τον τρόπο που εξελίσσονταν οι οδηγίε που ελάμβανε από τον κύριο Αναστασιάδη. Κάποια στιγμή είχαμε και το θέμα με τα, με τα δύο κράτη. Ε, εκεί δεν είχε ακούσει, είχε ακούσει παρασκηνιακά. Ο κύριο Μαυρογιάννη βεβαίω θα μα τα πει και ο ίδιο κάποια στιγμή. Θα ε, από δική τον... σα σχέση ποια είναι σε αυτά, δηλαδή μπορεί να βγει κάτι από κάποια ντουλάπα ξαφνικά, έτσι κάποιο σκελετό, τα έχετε εξετάσει όλα. Έχουμε κάνει μια ολοκληρωμένη συζήτηση. Νομίζω γνωρίζετε πώ λειτουργεί το ΑΚΕΛ, τόσο για την περίπτωση του κυρίου Δημητριάδη, όσο και για την του κυρίου Μαυρογιάννη. Είχαμε κάνει ενδελεχεί εκτεταμένε συζητήσει και με τους δύο. Δεν ήταν τυχαίο που στην Κεντρική Επιτροπή, παρά το ότι υπήρχε πρόταση για τον κύριο Μαυρογιάννη, τέθηκε και το όνομα του κύριου Δημητριάδη, διότι θεωρήσαμε ότι σε ό,τι αφορά πολιτικά κριτήρια που είχαμε αποφασίσει ως προαπαιτούμενα ως ΑΚΕΛ, τα πληρούσαν και οι δύο. Προφανώ λάβαμε υπόψη μια σειρά από παράγοντε ό,τι αφορά στον κύριο Μαυρογιάννη, περιλαμβανομένε και τη διεισδυτικότητα σε άλλου χώρου. Τι αποδεδειγμένε. Είναι παρέθεση αυτό. Να σα πω, τι Ξέρετε, δεν είναι μόνο τα σχήματα. Νομίζω θα συμφωνήσετε ότι υπάρχει μια τεράστια κοινωνία των πολιτών, η οποία παραμένει, αν θέλετε, στην αποχή. Mm -hmm. Είναι ανένταχτοι πολίτε. Θεωρούμε ότι πέραν από κόμματα και σχήματα και θα υπάρξουν και τέτοια. Που θα τοποθετηθούν υπέρ τη υποψηφιότητα του κυρίου Μαυρογιάννη. Υπάρχει και μια μεγάλη σιωπηρή mm. α, Έχετε μειοψηφία, όμως θα έλεγα. Να, να ολοκληρώσουμε ναι. το προηγούμενο και Παρακαλώ. να συνεχίσουμε. Απλά και να μην μας ναι. Ναι. Επειδή με ρωτήσατε κάτι, δεν θέλω να φανεί ναι. ότι δεν το απαντώ. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το αν αντέδρασε ο κύριο Μαυρογιάννη, επειδή γνωρίζουμε, αυτό που μπορώ να σα πω αυτή τη στιγμή είναι ότι ε, τουλάχιστον σε τρεις περιπτώσεις είχε υποβάλει παρέτηση. Σε κρίσιμα σημεία αυτής της περίοδου θα τα πει και ο ίδιος Από εκεί και πέρα, αν διαφοροποιήθηκε ή όχι, και γι' αυτά υπάρχουν απαντήσει σε μια σειρά αποζητήματα. Αλλά επαναλαμβάνω, οι πολιτικέ αποφάσει λαμβάνονται από του πολιτικού ηγέτε στην προκείμενη ναι. από τον οίκονα. Άρα, κύριε Καταμενό, μα λέτε ότι έθεσε την παρέτηση του τρει φορέ. Θα σα τα πει και ο ίδιο. Ναι. Σεβόμενο, αντιλαμβανόμαστε στο αγγέλ, σεβόμενο μια διοντολογία και θέλουμε να του το πιστώσουμε αυτό το πράγμα που λέει ότι μέχρι και την τελευταία μέρα που τυπικά έστω τη 15η μας ε, ε, έχει παρακαλέσει και το σεβόμαστε απόλυτα να τηρηθεί <στονιχερ> αυτή η <στονιχερ> διοντολογία δεν θα κάναμε διαφορετικά ως Αγγέλ και από εκεί και πέρα υπάρχουν 8,5 μήνες περίπου για να ανοιχθούν πάρα πολλά πράγματα αν υπάρχουν σκελετοί στα ερμάρια ναι. αυτά είναι κάποιον άλλον και προφανώς των κυβερνών και όχι σε ό,τι αφορά στον κύριο Μαυριάν. Ναι, μόλι σήμερα όμω, μέχρι χθε, ε, ε, μια προσωπικότητα την οποία συζητούσατε, ο κ. Δημητριάδη, έθεσε και κάποια θέματα που έχουν να κάνουν και με τη διαφθορά τη ΔΕΛΤΑ ΔΕΛΤΑ ΑΛΦΑ, μα είπε τη κυβέρνηση, και έθεσε το θέμα του διπλού μισθού. Είναι αυτά τέτοια και ενδεχομένα και άλλα που θα προκύψουν. Είναι το ΑΚΕΛ έτοιμο, διότι είχατε και το προηγούμενο του κύρου Μάικ Σπανού το 2017. Ε, καταλήψατε νωρί βεβαίω. Εξ αφορμή τέτοιων ζητημάτων που προέκυψαν στην, μετά την γνωστοποίηση του ενδιαφέροντο, είσαστε ετοιμοπόλεμοι, ε, επιχείρημα για κάθε τι που μπορεί να προκύψει. Κάποιοι, οι οποίοι, κάποιοι ναι. οποίοι επαγγέλλονται και του το πιστώνω το κράτο δικαίου και αναφέρομαι και στον κύριο Δημητριάδη, είναι καλά να ελέγχουν όλε τι πληροφορίε. Πριν τοποθετούνται δημόσια, γιατί ενδεχομένω την πορεία να εκτεθούν. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν οποιαδήποτε στοιχεία για τον οποιοδήποτε, νομίζω υπάρχουν τα συνδεδεμένα όργανα mm. του κράτου μακριά από την οποιαδήποτε λάσπη για να τεθούν mm. και να διερευνηθούν. Επαναλαμβάνω ότι είναι η επόμενη μέρα μια απόφαση. Εμεί δεν θα μπούμε σε αυτή τη λογική του να πυροβολούμε ανθρώπους που μέχρι χθε ήταν ενώπιον μας και χτιμούμε την προσφορά τους και αναφέρουμε στον κύριο Δημητριάδη. Λυπούμε γιατί ακολούθησε αυτό το δρόμο, γιατί η πρώτη εικόνα που εξέπεμψε σήμερα δεν ήταν μια εικόνα, αν θέλετε, επίθεσης κατά του Αβέροφ Νεοφίτου, για παράδειγμα, που είναι ο ηγέτης αυτού του κόμματο και είναι ο μόνος πραγματικός υποψήφιος τούτη την ώρα. Υπάρχει και μια διοντολογία που λέει ότι το Αγγέλ είναι σε διαδικασία ακόμα και θα επικυρώσει υποψήφιο στι 5 Ιουνίου. Από εκεί και πέρα, τουλάχιστον για εμά τη φρονίμισο ολίγα, θα λεχθούν πράγματα στην ώρα του. Ναι, ναι. αλλά το περιμένατε κιόλα. Στο μεταξύ, σημειώστε ότι μέχρι τι 15 ε, έχουμε 6-7 μέρε. Πολλά μπορούν να λεχθούν και αν δεν απαντάτε εσεί ή ο κ. Μαυρογιάννη, πολλά θα μένουν να διαονίζονται. Άρα, προκειμένου μα λέτε ότι μπορεί και να κάνει λάθο ο κ. Μαυρογιάννη, αλλά μπορεί ο κ. Έχουν... Δημητριάδη να μην, να μην, μην έχουν. Κάποιοι ίσω να μην έχουν ολοκληρωμένη ενημέρωση. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα για να επιστρέψουμε στην απόφαση ε, το αναμένατε το συζητούσαμε και προχθές ότι θα είναι, θα είναι μέχρι τέλου ο κύριο Δημητριάδη. Άρα θα είναι και αυτό αντίπαλο, μέχρι πρώτη νόση που είχατε πολλά. Με άλλου 8-9, αγαπητοί κάτι ναι. ενδεχομένω, γιατί δεν είναι το αγγέλμα τον κύριο Δημητριάδη Ωραία. σε αυτή την εξέλιξη. Άρα θα έχετε το επιχείρημα γιατί για το Κυπριακό, βασικά ε, κλείνετε προ τον κύριο Μαυρογιάννη για το Κυπριακό, και αν έχουμε υποψήφιου να τρέχουν τον κύριο Νεοφίτου, τον κύριο, κύριο Χρυστοδουλίδη και τον κύριο Μαυρογιάννη, η συζήτηση για το Κυπριακό πού θα περιστραφεί στι ενέργειε του τη κυβέρνηση που ήταν διαπραγματευτή. Ξεκινώ με τον Κυπριακό. Μέσα από την εκτεταμένη συζήτηση μας και γνωρίζοντας κρίσιμες στιγμές και ενέργειες του κύριου Μαυρογιάννη, να ξεκινήσω από κάτι το οποίο για μας που γνωρίζουμε πολύ καλά τον Κυπριακό είναι αυτονόητο, αλλά ίσως για κάποιους που θέλουν να κρύβουν κάτω από το χαλί τα δεδομένα, ίσως να μην είναι να το υπενθυμίσω. Αν φτάσαμε μια ανάσα από τη λύση στο κράμοντανά να... Ο άνθρωπο που ήταν για χρόνια διαπραγματευτή και οδήγησε σε αυτέ τι πολύ σημαντικέ συγκλήσει δεν έχει το δικό του μερίδιο να του πιστοθεί. Εμεί λέμε ότι το έχει. Σε κρίσιμε λοιπόν στιγμέ του Κυπριακού είχε και άποψη και εισηγήσει και θέσει ο Αντρέα Μαυρογιάννη, αλλά δεν λάβανε πολιτικέ αποφάσει. Επομένω, σε ό,τι αφορά στον Κυπριακό, αυτό που εμεί κρατούμε είναι την βούληση του να το συντομότερο δυνατό για επανεκκίνηση μια διαδικασία με στόχο τη λύση δικοινοτική ναι. διδοτική ομοσπονδία. Βεβαίω, έχει ναι. επαναβεβαιώσει και δημόσια την προσήλωσή του στο κεκτημένο των συνομιλιών. το έχει κάνει και κατεδίαν στην Γραμματεία τη Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ και δημόσια, τουλάχιστον σε δύο περιπτώσει από ό,τι γνωρίζω τι τελευταίε μέρε. Έχει προδιοποιήσει για μια σειρά στοχίες, για παράδειγμα, του Νίκου Χριστοδουλίδη σε ό,τι αφορά τα βαρόσα, αυτό το περιβάλλον για το πυροτέχνημα. Ε, για τα δύο κράτη έχει τοποθετηθεί δημόσια με μια πολύ έντονη αναφορά <χρονικά> για δημόσιο ότι, λειτουργό. Μετά Όλα του αναβάλου, αυτά λοιπόν. Αν από ό,τι τοποθετηθήκε δημόσιο ο κύριο Μαυρογιάννη, έτσι διαχωρίζοντα. Ή... Του, τουλάχιστον σε τρει με τέσσερι περιπτώσει, υπενθυμίζοντα υπο, ότι ο, ήταν δημόσιο λειτουργό μέχρι uh -huh. πριν από μερικού μήνε και αν υπάρχουν περιπτώσεις άλλων δημοσίων λειτουργών που έστω με έναν τρόπο διπλωματικό τοποθετήθηκαν διαχωρίζοντας τη θέση τους από τον Πρόεδρο και την κυβέρνηση, είναι καλά μας υποδειχθεί. Δεύτερο, έχει μιλήσει για την αναξιοπιστία της πλευρά μας, υποδεικνύοντας ορισμένα πράγματα. Επομένω, όλα αυτά ναι. τι επόμενε μέρε θα ξεκινήσουν. Αν τελικά έχει ξεκαθαρίσει ποιο ήταν επακριβώ, θα μα το εξηγήσει. Προφανώ ένα είναι το πλαίσιο και είναι ξεκάθαρο και αυτό. Ναι. Τώρα, αυτά σε ό,τι αφορά τον Κυπριακό. Άρα, αν μπορώ ακόμα μια πρόταση ]ς... για τον Κυπριακό, ναι. έχουμε πιστεί ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίο είναι βαθύτατα σκεπτόμενο με ολοκληρωμένη άποψη και όραμα για τον Κυπριακό. Πρέπει να σα πω, εδώ αποκαλύπτω και το εξή. Έχει προσθέσει ακόμα και στοιχεία σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση του παράγοντα ενέργεια στη δική μα πρόταση, την οποία θεωρεί πολύ σημαντική, mm. ότι μπορεί να αξιοποιηθεί ω κίνητρο και για τη λύση αλλά και για την περίοδο πρώτη λύση. Άρα. Ε, όταν έρθει η ώρα και θα είναι πολύ σύντομα, χωρί να προκαταλαμβάνω γιατί ο ίδιο. Θα καταθέσει την δική του πρόταση και βεβαίω στο ΣΑΚΕΛ έχουμε προτάσει προ τον ίδιο που θα αποτελέσουν μέρο του δικού του προγράμματο περιγράμματο θέσεων σε ό,τι αφορά όλα τα ζητήματα. Και επειδή με ρωτήσατε και στα θέματα οικονομία, χρηστή ζήτηση, εσωτερική διακυβέρνηση, εκκοσμίκευση του κράτου, το μεταναστευτικό, να, τώρα, θα όλα θα αυτά τα αυτά, θέματα έτσι, τα έχουμε συντομία, συζητήσει αδρομερό και αναμένουμε για να δούμε δούμε. Είπαμε ξανά για εκείνου του χιλιαντού στα ντουλάπια. Ε, Τώρα για να κλείσουμε το Κυπριακό. Μα λέτε ότι, διότι αυτό είναι το επιχείρημα, αν δεν έχει αν θέλετε ε, λεχθεί σαφώ, είναι αυτό το γεγονό τώρα που μα είπατε και εσεί, και ότι είχε και άλλε περιπτώσει που πρόκειται να παραιτηθεί ή εξέφρασε αυτή την επιθυμία. Το έπραξε μόνο όταν ε, διαπιστώθηκε ότι μπορεί να υπάρχει μεταξύ μια σύγκληση για να είναι υποψήφιο. Διότι, μα είπατε, ε, το ότι δεν, υπάρχει, ότι δεν κινείται φίλο στο Κυπριακό είναι εδώ και αρκετό καιρό. Και εδώ να σα αποκαλύψω το εξή, γιατί και εδώ υπάρχει fake news υπόθεση. Γράφτηκε ότι παρετήθηκε ένα μήνα πριν από την ολοκληρωσή του συμβολέου του. Ψέμα. Είναι ανοιχτού τέλο. Ο ίδιο από τον περασμένο Γενάρη είχε εκφράσει την πρόθεση ακριβώ διότι υπάρχει. Το συμβόλαιο ένα... είναι ανοιχτού τέλο. Βεβαίω. Είναι η προθεσμία να, Δεν υπάρχει. να για τι 15 του Μάη, τι είναι το Δεν προς... υπάρχει, ήταν δική του επιλογή. Μάλιστα. Και έδωσε προθεσμία ενό μηνό όπω προνοεί για να παρατηθεί. Όλα αυτά Άς. λοιπόν που λέγονται ότι φτάνοντα στο τέλο, γιατί γράφτηκε από συνάδελφό σα και αναπαράγεται στα μέσα κοινωνική δικτύωση, όλα αυτά λοιπόν θα μπουν σε μια σειρά να απαντηθούν και οι αλήθειε και, και οι αναλήθειε και να μπούμε σε μια πολιτική συζήτηση που σε ό,τι αφορά ναι. στον Κυπριακό έχουμε πιστεί ακράδαντο ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος θα εργαστεί για τη λύση και θα αξιοποιήσει αυτή την τεράστια εμπειρία που συναποκόμισε. Όλα αυτά τα χρόνια σε ό,τι αφορά στη διαχείριση του Κυπριακού. Ένα λεθερατή τώρα λέει για το, το επιχείρημά σα για το τι είχε κάνει μέχρι το κράτο μοντανα, ο, Μοντανά ο κύριο Μαυριάννη, ότι δεν, για τον κύριο Χρυστολουίδη δεν πιστώθηκε κάτι από το ΑΚΕΛ. Ε, αν, αν, έχουμε να λέμε, φαντάζομαι ότι αν το επιχείρημα είναι ότι αν έγινε κάτι έγινε από τον κύριο Μαυρογιάννη, το ίδιο γιατί να μιλεχθεί και για τον, τον κύριο Στοδούλη. Όταν ]ổ. έρθει η ώρα θα ακούσετε πράγματα τα οποία πιθανόν να μην έχουν ακούσει τίποτε. Ναι. Σε αυτό το που λέγεται για ότι είναι ε, επιλογή, Χριστώδη. ναι, είναι επιλογή του κύριου Νεοφίτου, ότι έτσι φτάνει και μέχρι την Πινδάρου αυτή η επιλογή του, του Αγγέλ. Ε, νομίζω να κρατήσουμε δελόγια σας. Τώρα ναι. ε, ε Μα, ανάπαραγεται... νya, τρα, Να τα, να τα, να τα θέλω άλλη Προσ... Προφανώ τα Ωραία. προσπερνούμε, γιατί έχω δει και κάποια απαξιωτικά tweets με εικόνε κτλ. Ξέρετε, ένα στοιχείο που για χρόνια είχαμε ήταν ο αλληλοσεβασμό. Όχι εμεί μεταξύ μα εδώ, αλλά στο πολιτικό πεδίο μπορούμε να αντιπαραβάλουμε επιχειρήματα. Αλλά όταν κάποια επιχειρήματα αγγίζουν το πάτωμα και επίπεδο καφενέ και να γράφονται απαξιωτικά σχόλια για ανθρώπου οι οποίοι υπηρέτησαν, mm -hmm. αν θέλετε, με ευλάβεια τον τόπο επί όλων των Προέδρων. Και είναι ένα τέτοιο άνθρωπο ο κ. Μαυρογιάννη. Νομίζω οφείλουμε περισσότερο σεβασμό. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω, έχω ετοιμάσει μια σειρά από θέματα τα οποία. Φαντάζομαι ότι έχετε συζητήσει, όχι όπω προηγούμενε φορέ, με τον υποψήφιο στο οποίο καταλήγετε. Πριν να τα θέσω έτσι, δεν θα μου απαντήσετε, αλλά αν έχετε συγκλήσει, θέλω γενικά, θα τα δούμε με τον κύριο Μαυρογιάννη στη συνέχεια. Ο κύριο Μαυρογιάννη τώρα τι είναι, ο υποψήφιο του ΑΚΕΛ, βεβαίω θα αποφασίσει η βάση, είναι ανεξάρτητο κατά τον τρόπο που είναι ο κύριο Μητριάτη, γιατί αυτό εξέφρασε και συζητούσατε μαζί του για το πρόγραμμά του. Το πρόγραμμα του κύριου Μαυρογιάννη, ποιο θα το ετοιμάσει, ο ίδιο ή εσεί το ΑΚΕΛ. Ασφαλώ ο ίδιο και θα λάβει υπόψη για τι του ΑΚΕΛ για μια σειρά από που αντιλαμβάνομαι. Ναι. Θα θέσεις. είναι στο μοντέλο ε, μα, μου επιτραπεί αυτή η συνεργασία. Ε, δεν μπορώ τώρα να προδικάσω. Μόλι χτε βγήκαμε από μια. Σίγουρα, α, αλλά δεν, δεν το συζητήσαμε στην Κεντρική Επιτροπή. Κάναμε ω Κεντρική Επιτροπή, όχι. Ω πολιτικό γραφείο. Εφόσον ναι. λήφθηκε μια καταρχήν απόφαση, γιατί μου δίδεται την ευκαιρία να ξεκαθαρίσω το εξή. Από σήμερα και για τρει εβδομάδε, σε ολόκληρη την Κύπρο θα υπάρξουν εκατοντάδε συνεδριάσεων των τοπικών οργανώσεων του ΑΚΕΛ. Έχει ετοιμαστεί ένα πολιτικό σκεπτικό μαζί με την πρόταση τη Κεντρική Επιτροπή για υποστήριξη υποψηφιότητα Ανδρέα Μαυρογιάννη. Στην πορεία αυτή τη διαδικασία και εφόσον επικυρωθεί, θα αναπτυχθεί ένα πιο συγκεκριμένο διάλογο με τον κύριο Μαυρογιάννη. Έχει ήδη λάβει τι θέσει μα σε όλα αυτά τα ζητήματα και ασφαλώ ο ίδιο θα προχωρήσει για να καταρτήσει ναι. τις τι δικέ του πολιτικέ θέσει σε ένα άξονα πολιτικών θέσεων. αυτέ είναι οι διαδικασίε του ΑΚΕ. Και αν η βάση διαφωνήσει, τι θα γίνει. Εάν υπάρχει, υπάρχει διαφωνία, διεχόμε. θα επανέλθουμε. Εκτιμώ ότι η βάση του Αγγέλ, όταν ακούσει, όταν συζητήσει, γιατί θα συζητήσουμε και θα προβούμε και σε ενδεικτική ψηφοφορία επί των όσων θα καταθέσει κεντρική πίτροπη του Αγγέλ, υπάρχουν αρκούντω ισχυρά επιχειρήματα, όχι μόνο για να πιστεί, αλλά για να εργαστεί ω ένα άνθρωπο με στόχο το πέρασμα του Ανδρέα Μαυρογιάννη στη Δεύτερη mm. Κυριακή. Και εκεί έχουμε την εκτίμηση που είναι, αν θέλετε, βασισμένη σε μια δική μας πολιτική ανάλυση ότι η διατηρεί ιδιαίτεροι σοβαρότατες να είναι και νικηφόρα αυτή η παρουσία. Λοιπόν, Άρα, θεωρείτε ότι τώρα είναι καιρό μαζί, παράλληλα με τη βάση που συζητείτε, να, να επανέλθετε με κόμματα ε, για την υποψηφιότητα του. Αυτό έχουμε πει χθε μέσω του γενικού μα γραμματεία και σήμερα το έχουμε επαναλάβει. Θα γίνει μια προσπάθεια με ένα δεδομένο πλέον που υπάρχει μπροστά μα ω προ την πρόκριση από πλευρά yeah. του κυρίου Μαυρογιάννη. Αλλά δεν είναι μόνο τα κόμματα. Δεν είναι μόνο τα κοινοβουλευτικά κόμματα, υπάρχουν και εξοκοινοβουλευτικά yeah. κόμματα που έχουν λάβει ένα σημαντικό ποσοστό στι τελευταίε βουλευτικέ εκλογέ. Οργανωμένα σύνολα με τα οποία έχουμε συμπορευτεί σε μια σειρά από ζητήματα κοινωνικά, διακυβεύματα, αν θέλετε, ισοτιμία, μεταναστευτικού, ρατσισμού, όλα αυτά τα ζητήματα που είναι σύγχρονα διακυβεύματα και δικαιώματα, όλα αυτά λοιπόν τα οποία εκφράζονται μέσα από οργανωμένα σύνολα, θα είναι στην ατζέντα των συζητήσεων μα με αυτού ναι. και είμαστε βέβαια ότι ανάλογε ενέργειε θα κάνει ο ο Ένα αριστερό ψηφοφόρο ή που έχει τι ίδιε θέσει με το Ακέλ στο Κυπριακό. Ε, θα ψήφιζε, Ακέλ θεωρείται ε, με υποψήφιο τον κύριο Μαυρογιάννη και με τη στήριξη, για παράδειγμα, ε, τη ΕΔΕΚ ή του ΔΙΚΟ, ε, έχοντας και την επιλογή του κύριου Δημητριάδη. Το θέτω τώρα ω. Συζήτησε επειδή, που... επειδή ναι. επικεντρώνεσαι στον κύριο Δημητριάδη, μπορώ να σκεφτώ μια Μα σειρά αξιόλογο... Και... Μέχρι χθε και εσείς επικεντρωνόσασαν. Για παράδειγμα, όχι γιατί το λέω αυτό. Για παράδειγμα, ο Μάριο Σιλιάδης, ο άνθρωπος, είναι σοσιαλιστής, φυσική ναι. θέση. Ξεκάθαρα μια πιο αριστερή επιλογή από τον κύριο Δημητριάδη. Διότι ναι. δεν νομίζω να αυτό καθορίζεται ως αριστερός ο κύριος Δημητριάδης. Εμείς επιλέξαμε μια ευρύτερη υποψηφιότητα πέραν του χώρου τη αριστερά. Ναι. Επομένω, εάν. σαν αρέσει πολύ πολίτης... ο Δημητριάδη άλλη επιλογή που Αυτό είναι πιο κοντά. Ότι... Ναι. Είναι προφανέ ότι ε, το εκλογικό σώμα θα πρέπει να κρίνει επί πολιτικών θέσεων για όλα Μας. τα ζητήματα. Θεωρούμε λοιπόν ότι η διεισδυτικότητα, την οποία χτυπούμε ότι μπορεί να έχει μια υποψηφιότητα, Ανδρέα Μαυρογιάννη, μαζί με ένα πρόγραμμα το οποίο θα ανταποκρίνεται στα βασικά. Α, θέλω τη κοινωνία που απειχούν και θέσει τη αριστερά μπορεί να αποτελέσει μια επιλογή ναι. για μια ευρύτερη. Επειδή μερίδα θα... θα... του εκλογικού σώματο. Θα εκπλαγούμε όλοι, κύριε Δαμιανού, ότι μετράνε ο κάθε πολίτη, ο κάθε ψηφοφόρο. Εγώ έχω μαζέψει εδώ κάποια θέματα τα οποία θα μπορούσαν να τεθούν και μπορεί να μην υπάρχει, αν θέλετε, ταύτιση απόψεων ή να έχετε κάποια έτσι, ε, κοινέ ε, αρχέ συνισταμένε. Για παράδειγμα, είναι η να εχετε καποια ετσι κοινε αρχε συνισταμενε για Ευρωπαϊκή Αμήνα και Ασφάλεια. Είναι εξοπλισμοί οπλική, το ΝΑΤΟ, συνεταιρισμό για την ειρήνη ε... μεταξύ Ιπα και Ρωσία που, ε... Που θα, θα, θα δώσει έμφαση ω πρόεδρο τη Δημοκρατία. Πού θα έχει έμφαση. Ε, Εδώ ο κύριο ότι... Μαυρογιάννη μα έχει πει ότι δεδομένη τη συμμετοχή μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η δική του στάση είναι μια στάση διεκδίκηση σεβόμενη πάντοτε την κρατική κυριαρχία, αλλά και με πολιτικό ρεαλισμό ω προ τι δυνατότητε μα. Δηλαδή είναι μια ισορροπημένη προσέγγιση. Κάποια στιγμή, αν θέλετε, όταν θα. Ναι, θα τα δούμε και στο μην... προεκλογικό. Απλά... να δω θα... Αν... Θα αν να συζητήσουμε... Ναι, Να πω το εξή εκ προημίου, αν θέλετε. Ναι. Κάναμε μια ολοκληρωμένη συζήτηση πάνω σε άξονε πολιτική, όχι κατά αναγκή πάνω σε κάθε εξειδικευμένο ζήτημα Όμω, ναι. έχουμε μια εκτίμηση ότι στου βασικού πυλώνε διακυβέρνηση υπάρχει συναντήληψη με τον ναι. κύριο Μαυρογιάννη. Η σχέση με την Εκκλησία. Η, σχ... η σχέση η του με την Εκκλησία. Ε, Είναι εδώ πιο... ε, εδώ ασφαλώ θα πρέπει να ερωτηθεί και ο ίδιο. Η δική μου εκτίμηση, έχοντα συνομιλήσει σε ανίποπτο χρόνο για μια σειρά αποζητήματα. Έχω την εντύπωση ότι πιστεύει ακράδαντα στην κοσμικότητα του κράτου. Μάλιστα. Είναι και το θέμα η οικονομία, ασφαλώ. Αλλά αυτά είναι σωστό ναι. να αποσύρουν ναι. από απόφαση που έχει. Αποσεβασμό... Είδατε... Για παράδειγμα, ναι. να, να προσθέσω, αν θέλετε. Έχει ξεκάθαρη άποψη για το... τι υποχρεώσει τη Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με το μεταναστευτικό, ναι. τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ανθρώπων. Όλα αυτά τα θέματα την τα συζητήσαμε. Για στο... τον περιουσίε στην Αμόχωστο, ποια είναι η θέση του. Γιατί? Για, για τι περιουσίε στην Αμόχωστο, και αυτό που. Έχω την είναι... Είναι εντύπωση ότι βρίσκεται σε μια διαφορετική αντίληψη από τον κύριο Δημητριάδη. Μάλιστα. Άρα είναι με την αντίθεση που έρχεται λίγο του Αγκέρν. Και μια είναι η πολιτική. Είναι θέματα κοινωνικά δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙΝ. Είναι εχθρό που βλέπουμε τι γίνεται στην Αμερική. Αυτά, Αυτά η τα εικόνα τα που σας έχουμε εκφράζω... είναι ότι βρίσκεται σε απόλυτη συναντήληψη με τι θέσει τη αριστερά για τα σύγχρονα κοινωνικά δικαιώματα και απέναντι. Από κάθε μορφή διάκριση, είτε αυτή είναι ε, φιλετική, εθνοτική, σεξουαλικού προσανατολισμού ή άλλο πώ. Ε, ε, Γι' αυτά ε, το λέω με απόλυτη βεβαιότητα ότι υπάρχει απόλυτη συναντήληψη. Μάλιστα, ρωτάνε τώρα και τη Λιθουανία. Για το ρόλο εφαιρίφθηκε... του πολιτισμού στην Κύπρο, για το ρόλο τη παιδεία, για. Το, την ανάγκη για πλουραλισμό στην κοινωνία, για ελευθεροφωνία, όλα αυτά τα θέματα που αφορούν, αν θέλετε, στοιχήματα για μια κυπριακή κοινωνία που πρέπει να εξυγχρονιστεί. Νιώθω Μάλιστα. πολύ άνετα να πω ότι υπάρχει απόλυτη δάφτιση απόψε. Και έχει ανθρώπου δικού του επιτελείο. Στην ο κ. Μαυρογιάννη, για να συζητάμε εδώ, θα καλούμε εσά, α πούμε, εκ μέρου τη. Είναι στο... κυριολεκτικά η επόμενη μέρα. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι ήδη σημαίνοντες παράγοντες του τόπου από την ευρύτερη κοινωνία έχουν εκφραστεί θετικά και ο ίδιος αντιλαμβάνουμε θα μπει σε μια διαδικασία ακριβώ να διαμορφώσει ένα δικό του επιτελείο. Ε, 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 είναι η επόμενη μέρα να μην προδικάσω. Σίγουρα τα στελέχη του Αγγέλ θα είναι στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας, αλλά δεν θα είναι τα μόνα στελέχη. Κάντε λίγες μέρες υπομονή γιατί υπάρχουν και οργανωμένα Μάλιστα. σύνολα τα οποία ήδη έχουν εκφραστεί θετικά, ναι. προ προς υποστήριξη και δημόσια της υποψηφιότητα αυτή. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ και δαμιονού,